Λοιπόν, να μας πεις, να μας πεις ποιος είναι ο λόγος που κάνεις αυτές τις εκθέσεις σε παλιό πολεμικό οπλισμό. Και τι προβλήματα αντιμετωπίζεις κιόλας, γιατί νομίζω ότι... Τα προβλήματα σας αφήσουμε στην άκρη, παραπέρα είναι η καρδιά μου, είναι οικογενειακά κοιμήλια, βρήκα πάρα πολλά πράγματα από τους παππούδες μου και από την οικογένειά μου και από τις δύο οικογένειες. Λέγομαι Καθυσήρας Σπυρίδων. Και είναι οικογενειακά κοιμήλια. Φτιάξαμε ένα σύλλογο με τον νόμο κανονικά, πήραμε το άθρο, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Και είμαστε μια ωραία παρέα, η οικογένεια περιδοπλίστων, 12 άτομα. Έχουμε τον οπλισμό γνήσιο του 1000, από 1600 έως και 1800, 1850. Και παίρνουμε μέρος σε υπαίθρια μουσεία ή σε διάφορες παρελάσεις, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έτσι. Δεν είναι... Απλά μας αρέσει, έχουμε φίλους, μας καλέσαν, τους ευχαριστούμε, τον κύριο Δημήτρη, Πανοσκάλθη και τον Σεργέη τον Ουχάνος. Και μας κάλεσαν φέτος, είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε εδώ το υπαίθριο μουσείο. Στην Πύλο. Ναι, στην Πύλο, ναι, η πρώτη χρονιά. Ο Δήμος Καλαμάτας μας έχει τάξει ότι θα μας δώσει ένα χώρο, μας τον έχει δείξει κιόλας. Ναι. Ελπίζουμε να είναι, γιατί θα είναι δωρεάν επισκέψιμος και από τα σχολεία, από όλους τους ξένους. Και πιστεύω ότι χρειάζεται. Και απόψε χρειαζόταν εδώ ένας τέτοιος χώρος. Ζεστός. Να θυμηθούμε. Που έχει να κάνει και με την εποχή. Που έχει να κάνει και με την εποχή. Ναι. Και ευχαριστώ και τον κόσμο, ευχαριστώ και εσάς και όλους τους φίλους. Αύριο θα γίνει και παρέλαση, έτσι. Αύριο θα είμαστε στην παρέλαση. Θα έρθουμε με πούλμαν πάλι με δικά μας έξοδα. Θα παρελάσουμε, θα παραβρεθούμε στην εκκλησία σε όλη τη τελετή. Και μετά πάλι στη δουλειά μας. Αυτό που είδες για τα παιδιά, για τα Ελληνάκια που πάνε σχολείο, έχουν τη δυνατότητα αυτά να δειγματίζεται εκεί και να βλέπουν την ιστορία των προπαππούδων τους. Ή σας δημιουργούν διάφορα κολλήματα? Όχι, μια φορά που μας είπαν να κάνουν μία επίσκεψη, φέρανε νηπιάκια. Τι να καταλάβουν τα νηπιάκια? Τώρα έδειχνες το νηπιάκι, τι να του εξηγήσεις, δεν μπορούσα να εξηγήσω τα νηπιάκια. Τα παιδιά, ναι, τα ενδιαφέρει τα μεγάλα. Ήδη έχω πάρα πολλά παιδάκια που ενδιαφέρονται να ντυθούν 23-25 Μάρτη. Που ενδιαφέρονται να ντυθούν ή να έρθουν μαζί μας με τους γονείς τους. Απλά έχουμε περιοριστικό, έχουμε ένα πλαίσιο που αν δεν έχουμε, τον οπλισμό να του δώσουμε το γνήσιο. Δεν θέλουμε χωρίς οπλισμό ή με ημιτασιόν οπλισμό. Θέλουμε γνήσιο. Ακόμη και το μικρό παιδί θα πάρει ένα μικρό όπλο. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς, μας αρέσει η ειρήνη. Τι κινδύνους διατρέχουν αυτά τα πράγματα, διότι θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη αξία. Πώς ασφαλίζονται αυτά τα πράγματα, είπες σπίτι νωρίτερα... Σπίτι μας και με την αγάπη μας, σπίτι μας. Έχουμε φτιάξει έναν χώρο που τον έχουμε η αστυνομία που ξέρει τον σπάνο που είναι φυλαγμένα και μετά με την αγάπη μας και οι φίλοι σας είπα, να τώρα ο Δημήτρης και ο φίλος ο Γιάννης δούλευε από το πρωί και ήρθε να με βοηθήσει και μετά να φύγει γιατί αύριο πάλι δουλεύει να κάνουμε αυτή την έκθεση, τη μικρή έκθεση. Είσαι για μας έχει μεγάλη δηλαδή, σημασία. Είσαι αισιόδοξος, βλέπεις δηλαδή ότι σιγά σιγά κερδίζεις έδαφος. Μπορείς δηλαδή να προβάλλεις αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα για μια Ελλάδα που σιγά σιγά χάνεται. Πιο πολύ επειδή αγαπάω τα παιδιά, επειδή έχω και εγώ παιδιά, ναι, το βλέπω. Αρέσει. Να έχει μια ροή. Τα νέα παιδιά θα πούνε, μαμά θα πάμε στον κύριο Σπύρο το απόγευμα. Κάνουμε διάφορα μαζέματα, βάζουμε διάφορα μεζεδάκια ο καθένας από το σπίτι του και μαζευόμαστε, παίζουμε φλογέρα, ωραία, ένα φίλος. Κάνουμε διάφορα, έχει μια ροή να τραβάμε τα παιδιά. Ναι. Θα σε δούμε και στο Μανιάκι. Θα σε δούμε και στο Μανιάκι ή στο Μανιάκι δεν πας? Αν μας καλέσουν, ναι. Πρέπει να σας καλέσει ο πολιτιστικός σύλλογος ή ο Δήμος. Ναι. Πάμε όλοι, είναι πολλοί φίλοι μας. Σπύρο, οι συμμετοχές σας μέχρι τώρα είναι Καλαμάτα, Αναπαράσταση, Πύλο, Αερόπολη, Τρίπολη, Μεσολόγγι, Καρπενήσι, Πόρο. Πόρο, είχατε πάει φέτος? Πήγαμε Πόρο. Είναι πολλά τα μέρη. Τώρα Αθήνα έχουμε στείλει πράγματα. Και βέβαια η υποδοχή και η αποδοχή του κόσμου είναι πολύ ένθερμη. Ναι, σε μερικές θέλω να σας πω ότι και στο Μεσολόγγι πάρα πολύ, να μας κεράσουν το βράδυ, να μην φάμε έτσι. Στο 10 Καρπενήσι να στρώσουν χαλιά, όχι μόνο για μας, γιατί ήταν πολύ συλλόγοι, να περάσουμε.
Μείναμε τρεις μέρες. Ήταν παρόν η πολιτεία, παρόν. Μέχρι που έφτασα Καλαμάτα, ταξίδευα από τις 11 μέχρι τις 6 το πρωί. Με πήραν τρία τηλέφωνα από το Δημαρχείο να δουν αν έφτασα, αν είμαι καλά. Να μην νίσταξα, να μην. Μπράβο. Ναι. Και στην Καλαμάτα έχω καλή υποστήριξη και από τον Δήμαρχο και όχι μόνο από τον Δήμαρχο και από την αντιπολίτευση, από όλους. Δεν λέω Δήμαρχο επειδή είναι τώρα ο κύριος Νίκας. Έτσι. Όλοι με αγαπάνε και όλοι με αγκαλιάζουν. Και εγώ είμαι ο Λούθε. Δηλαδή όπου μου έχουν ζητήσει και για βοήθεια. Τώρα για τους νερό που έγιναν οι ζημίες με τα... Ναι. Ολούθε, είμαι παρόν, Σπύρο, θέλουμε εκείνο, βοήθεια εκεί. Κοίταξε, η παρουσία σου αναβαθμίζει το πολιτιστικό τοπίο. Ναι. Όχι μόνο στη Μεσσηνία, προφανώς, όπως είπες, ας πούμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, μόνο ναι. Αυτό είναι θετικό. Όχι, είμαι χαμηλών τόνων άνθρωπος, έτσι έχω μάτια από τους γονείς μου. Δεν έχω βγάλει κάποιο πανεπιστήμιο, στην αγορά έχω μεγαλώσει. Για πες μου κάτι τώρα, Σπύρο, αυτά τα όπλα ξεκινάνε από τι εποχές είναι η συλλογή? Το 1600 είναι αυτό το όπλο, αυτό το καριοφύλι. Γιάννη, εδώ θα βάλω μια πέτρα πίσω. Αυτό είναι το 1600. Και αν το δούμε από πολύ κοντά, έχει πολλά σημάδια από σπαθιά, έχει παλέψει σαν. Το είχαν σαν ασπίδα. Ήταν έχει πολλά μάχης. Κοψίματα, όπλο μάχης. Το πίσω είναι τουρκικό. Είναι καριοφύλι τουρκικό του 1600 με 1700. Το καριοφύλι το ελληνικό με τον πίθηκο επάνω είναι το 1825 περίπου. Είναι ελληνικό. Γιατί βάσανε τον πίθηκο, υπήρχε κάποιο. Το στολίζανε, όχι, στολίζαντα, ο καπετάνιος στολίζε τα δικά του όπλα. Ναι. Το δε τσαρούχι είχαμε την τύχη και 99%. Το σκληρότερο δέρμα από όλα τα ζώα ήταν το γαϊδουρινό και πρέπει να είναι από γαϊδούρι το δέρμα του τσαρούχι που βρήκαμε. Ναι. Είναι φοβερό κομμάτι, πολύ παλιό. Αυτές εδώ έχω να σας δείξω πάλι ένα κομμάτι που δεν θα το έχετε δει. Είναι ποδοπέδες. Δεν είναι χειροπέδες, είναι ποδοπέδες. Και δεν είναι για τα άλογα που κλειδώνανε οι Ιταλοί τα άλογα. Είναι για τους 1800, τους εκμαλώτους. Τέτοιες φορούσε και ο Κολοκοτρώνης στις φυλακές Ακρόπολης. Μάλιστα. Από ό,τι έχουμε διαβάσει. Μάλιστα. Είναι ποδοπέδες. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξίζει, ναι. Αν δεν το κλείσει, έχουμε τα κλειδί του 1736. Κλειδί από πύργο, είναι ιταλικό, έχει γράμματα, είναι το 1736. Είναι κλειδί από πύργο και είναι και όπλο με τσακμακόπετρα. Είναι το 1736, είναι μάλιστα. Φοβερό κομμάτι. Και μετά μας είπαν ότι ο James Bond είχε ρεφιτεχνίες. Να δείξω κάτι ακόμη πολύ σπάνιο και πολύ όμορφο. Εδώ έχουμε δύο μαγκούρια. Το ένα μαγκούρι είναι όπλο, το δεξί μαγκούρι είναι όπλο, είναι πιστόλι και το αριστερά μαγκούρι είναι ξύφος. Για το μιας και λέμε για ευρυστεχνίες. Να σας βγάλω το ξύφος, έχει εδώ ασφάλεια, αν και ήταν και βαρύ, μπορούσε να βαρέσει και έτσι. Είναι γνήσιο του 1800, δεν απομείνει κάτι άλλο με την ασφαλειά του. Το όπλο είναι πιστόλι. Είναι αμαρέτη, είναι ιταλικό κι αυτό. Ναι. Βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Και ποιο είναι το. Είναι μπροστοχεμί. Δεν παίρνει σφαίρες, είναι μπροστοχεμί. Ναι. Ούτε και δουλεύει τώρα. Ναι. Δεν έχει σκανδάλι, προσέξτε. Όταν σηκώσουμε τον κόκορη, που είναι κρυφός κι αυτός, τότε πέφτει ένα κομμάτι σκανδάλι και φαίνεται. Είναι φοβερό κομμάτι. Ναι. Πολύ σπάνιο, πολύ όμορφο κομμάτι. Συγχαρητήρια. Σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θες να μας πεις δύο λόγια τώρα για αυτά τα βαριά έτσι φέκια. Τα τρομπόνια. Τα τρομπόνια, ναι. Τα φέραμε γιατί αυτό το τρομπόνι είναι το 1750 με 1800, πάει 8 κιλά. Είναι βαρέου τύπου. Τρομπόνι πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. 1750 με 1800. Ναι. Και το άλλο τρομπόνι, θα σας δείξω πολύ όμορφο. Πάει 10 κιλά, έχει μπίθικο, έχει ένα μπίθικο μπροστά για πρόσωπο. Όχι, είναι από τα πειρατικά που γίνονται τα βρωμαχίες, Δημήτρη. Στην Ισπανία. Αυτό είναι του 1830 με 50 όμως, έτσι. Πειρατικό. Ναι, είναι πειρατικό. Ισπανικό. 10 κιλά, αυτό ήταν μικρό κανόνι για να ρίξουμε το βαθμό, δεν μπορούμε να το στερώσουμε. Στην πλάτη μας καθόλου, στο πόδι μας στερεώνουμε. Αυτό πέταγε μπαλαρμάδες. Μπάλα και άρμα. Θα σας δείξω και την μπαλαρμάς. Μπαλαρμάς είναι αυτή η μπήλια, την οποία τη βάζανε με ρετσίνι, μπαρούτ και άλλα έφλεκτα υλικά
όταν έφευγε το όπλο, έφευγε ένα φλεγόμενο βόλι. Και όταν έπεφτε, σκορπούσε η φωτιά. Δεν έσκαζε, δεν ήταν μπόμπα να σκάσει. Απλά το είχαν γεμίσει, είχε πολλές τρύπες, το είχαν γεμίσει με ρετσίνι, μπαρούτι και άλλα έφλεκτα υλικά. Και με το που έπεφτε, σκορπούσε η φωτιά. Ή σε αποθήκη, σε πλοία, το πετούσαν σε διάφορα μπαλαρμάς. Και πέταγε και μπύλες ενωμένες που σκίζαν τα πανιά. Θα σημειώσει κατσάρι, να πάτε να πολεμήσει. Κατσίρε. Καλά, μα και νόσο είναι κατσίρε.